Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας, καθώς υπάρχουν εξελίξεις σε Βρετανία με τις παραιτήσεις υπουργών, αλλά και στην Τουρκία όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη ορκομοσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, και θα σχολιάσουμε. Έναρξη θα κάνουμε από την επόμενη ημέρα της κρίσιμης ολομέλειας της Βουλής που έδωσε την έγκριση των κρατικών εγγυήσεων για την Συμφωνία Ελληνικής Συνεργατικής, αλλά και το πράσινο φως για τα νομοσχέδια που αφορούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στάση ευθύνης που επέδειξαν όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ενώ η γενική εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι οι χθεσινές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ακόμη ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την στάση ευθύνης που επέδειξαν όχι μόνο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τη θετική συμβολή στη διαμόρφωση νομοθεσιών για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων. Σε γραπτή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη μνήμα και ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΥΚΟ, της ΕΔΕΚ και του ΕΛΑΜ για την έγκριση της απόφασης των απαιτούμενων εγγυήσεων από το κράτος προς την Ελληνική Τράπεζα. Ο πρόεδρος εξέφρασε το σεβασμό του και προς όσους διαφώνησαν και για την κριτική που έχει ασκηθεί, ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στους ορθούς χειρισμούς του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως οι χθεσινές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ακόμη ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το νομοθετικό πλαίσιο γίνεται πιο αποτελεσματικό και πιο δίκαιο. Τα περιθώρια εκμετάλλευσης του συστήματος από κακοπληρωτές περιορίζονται. Από την άλλη, η διεύρυνση του πλαισίου αφαιρεγγιότητας και η προώθηση του σχεδίου εστία που δυνητικά καλύπτει σχεδόν τα μισά μη εξυπηρετούμενα δάνεια που εξασφαλίζονται με κύρια κατοικία, προσφέρει επαρκή διασφάλιση. Η εκτίμηση της κυβέρνησης είναι ότι οι χθεσινές αποφάσεις θα οδηγήσουν σε ακόμη ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα διευκολύνουν τη σωστή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και της αγοράς, θα επιτρέψουν την διατήρηση ψηλών ρυθμών ανάπτυξης και θα οδηγήσουν στην πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας. Εκτιμούμε ακόμη ότι όσοι παρουσιάζουν μια ζωφερή προοπτική, για άλλη μια φορά, θα διαψευστούν. Υπενθυμίζατε πως η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σε νόμους 5 νομοσχέδια και ενέκρινε ένα κανονισμό για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ενέκρινε επίσης την κυβερνητική εγγύηση για την Συμφωνία Απορρόφησης των Εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική. Επιπλέον ψήφισε ομόφωνα σε νόμο την πρόταση νόμου που ρυθμίζει την επαόριστον προστασία των εγγυητών για δανειολήπτες που εμπίπτουν στις πρόνοιες του νόμου για την αφαιρεγγιότητα για συμβάσεις που συνήθισαν ή θα συναυθούν μέχρι την ψήφιση του νόμου. Για την επόμενη μέρα αλλά και για το τι αλλάζει θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ημέρα λοιπόν για το συνεργατισμό παρατίθεται οι πιο κάτω αλλαγές. Εκτός από την κρατική εγγύηση των 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για την συγχώνευση του καλού συνεργατισμού με την Ελληνική Τράπεζα, επιταχύνονται, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, και οι διαδικασίες εκποιήσεων. Έρχονται οι πρώτες μεγάλες πωλήσεις δανείων, εφαρμόζονται οι τιτλοποιήσεις των δανείων και σχεδιάζονται αμέσως ο φορέας των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το σχέδιο εστία. Τώρα, όσον αφορά τις νέες ρυθμίσεις για τις εκποιήσεις, διασπώνονται οι υποθήκες για να εξασφαλίζουν όλα τα δάνεια του δανειολήπτη. Διαφοροποιείται η διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου με πιο σαφείς περιόδους για την επιφυλασσόμενη τιμή. Τερματίζεται το προνομιακό καθεστώς εάν η αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ και εάν ο δανειολήπτης λαμβάνει κρατική χορηγία για μερική κάλυψη των χρεών του. Επίσης, περιορίζονται οι περιπτώσεις με τις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και πάβει η διαδικασία εκποίησης μόνο με την έκδοση του διατάγματος δικαστηρίου. Επίσης, καθίσταται δυνατή διεξαγωγή ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Τώρα, όσον αφορά στην πώληση δανείων, όλες οι εξασφαλίσεις μεταβιβάζονται στον αγοραστή δανείων χωρίς την καταβολή τελών. Επίσης, διασφαλίζεται η μεταφορά των ωφελημάτων των δανειοληπτών αλλά και οι υποχρεώσεις τους, όπως επίσης ο αγοραστής δανείων αποκτά πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν στην δανειακή σύμβαση. Επιπλέον, ο πολιτής δανείων, η τράπεζα σε αυτή την περίπτωση, αποκτά το δικαίωμα ασύμψηφισμού καταθέσεων και οφειλών των δανειζομένων. Μάλιστα.
Να περάσουμε τώρα στις τιτλοποιήσεις, όπου δημιουργούνται εταιρείες σε ειδικούς σκοπούς, στις οποίες θα μεταφέρονται τα δάνεια. Επίσης, εκδίδονται από την εταιρεία ειδικού προς επενδυτές μετοχές ή ομόλογα με εξασφάλιση τα δάνεια, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων. Οι τράπεζες, Κωνσταντίνε, μεταβιβάζουν δάνεια στις εταιρείες ειδικού σκοπού και επίσης αναγνωρίζονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών κατά τη μεταφορά τους. Τώρα, όσον αφορά τις αλλαγές και στην αφαιρεγκαιότητα, να πούμε ότι επεκτείνονται τα κριτήρια των δικαιούχων, η αγοραία αξία, δηλαδή κατοικίας από 300.000 σε 350.000 ευρώ, αυξάνεται η συνολική αξία της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας από τις 250.000 στις 500.000. Επιπλέον, τερματίζεται η προστασία εάν ο δανειολήπτης δεν καταβάλει τις υποχρεώσεις του για 3 μήνες και επεκτείνεται η προστασία των εγγυητών. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα διεξήχθη ευκομωσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου και των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής, η οποία θα ερευνήσει και θα διακριβώσει όλα τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία περιήλθε το συνεργατικό πιστωτικό σύστημα στην Κύπρο. Την αποστολή ειδοποιήσεων σε κρατικούς αξιωματούχους, διευθυντικά στελέχη συνδεόμενα με το συνεργατισμό για να καταθέσουν έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν, ξεκίνησε η Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού ιδρύματος. Το πρωί, ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα, πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία και η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου και των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής. Αυτό το έργο δυστυχώς το έχουμε ξαναδεί και μάλιστα αρκετά πρόσφατα υπό παρόμοιες συνθήκες, όταν είχε καταρρεύσει ουσιαστικά το χρήματο πιστωτικό σύστημα της Κύπρου και παρέστη ανάγκη και πάλι πλήρους διερεύνησης. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο καθιστά το έργο σας ακόμα πιο απαιτητικό, θα έλεγα, έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι θα γίνει μια πραγματικά εμπεριστατωμένη, πλήρης και αντικειμενική διερεύνηση, η οποία θα οδηγήσει όχι απλώς στην υποβολή μιας έκθεσης, αλλά μιας έκθεσης με πλήρεις αναλύσεις, εξηγήσεις και συμπεράσματα. Έχουμε πλήρη επίγνωση του μεγέθους και των απαιτήσεων του δύσκολου έργου που αναλαμβάνουμε σήμερα. Έχουμε πλήρη επίγνωση των προσδοκιών του κυπριακού λαού, ο οποίος αναμένει να μάθει την αλήθεια. Είναι πρόθεση μας να εργαστούμε σκληρά, μεθοδικά και επίμονα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα πολλά και βασανιστικά ερωτήματα που τίθενται ενώπιον μας. Υπόσχεσή μας ότι θα τιμήσουμε τον όρκο που σήμερα δώσαμε. Αποφασίστηκε, όπως ανάλογα με την περίπτωση, παραχωρηθεί χρόνος μέχρι και την 31η Ιουλίου για την κατάθεση των ετηθέντων εγγράφων. Προστίθεται πως η Επιτροπή θα μελετήσει και θα αξιολογήσει σε πρώτη φάση το ενώπιον της υλικό και αναμένεται η έναρξη προφορικής μαρτυρίας εντός Αυγούστου. Καθοριστικό βήμα χαρακτήρισε η Ελληνική Τράπεζα την χθεσινή απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ με την Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Μετά και από το ναι της Βουλής των Αντιπροσώπων για απορρόφηση των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η Ελληνική Διαμέσου Γραπτής της Ανακοίνωσης αναφέρει ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ακόμα ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο τραπεζών. Η απόφαση της Βουλής βάζει συνεπώς τέρμα στην ανασφάλεια των τελευταίων μηνών και οριοθετεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους καταθέτες και δανειολήπτες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και θέτει ταυτόχρονα γερά θεμέλια για πλήρη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Όσον αφορά τους πελάτες της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Για οποιασδήποτε αλλαγές μπορεί να προκύψουν στο μέλλον, θα τους ενημερώσουμε εγκαίρως. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο ισολογισμός της Ελληνικής Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα η μεγάλη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και άλλες συνέργειες που θα προκύψουν από τη συμφωνία, θα οδηγήσουν στη μείωση του ρίσκου του ισολογισμού και κατ' επέκταση σε μια ασφαλή και εύρωστη τραπεζική οντότητα. Ενδεικτικά, η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει ότι το μερίδιο αγοράσης στα εξυπηρετούμενα δάνεια θα τριπλασιαστεί από το 7% στο 22%, ενώ το μερίδιο καταθέσεων θα αυξηθεί από το 12% σε πέραν του 30%.
Επίσης αναφέρει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί από 52% σε περίπου 25%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις θα διατηρηθεί στο υψηλό επίπεδο του 60%. Και επίσημα, κυρίες και κύριοι, ανέλαβε ο Τούρκος ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το αξίωμα του Προέδρου, εγκαινιάζοντας ένα νέο συνταγματικό σύστημα που του δίνει ευρέως, κυρίες και κύριοι, ενισχυμένες εξουσίες. Θα μας ενημερώσει ο συνάδελφος Μάριος Καμιναρίδης. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η επίσημη ορκομοσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη όμως. Αναμένεται και ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε εξέλιξη η ομιλία του νέου Τούρκου Προέδρου με όλες τις διαφορετικές και συνταγματικές αναφορήσεις οι οποίες περάσαν και από την Βουλή πριν μερικά χρόνια. Πλέον μετά από τις εκλογές με το 52% πλέον θα είναι ο κυρίαρχος. Μιλά τώρα στο βήμα εκεί στην προεδρική κατοικία, όπου παρόν βρίσκονται περίπου 28 ηγέτες, 22 αρχηγοί κρατών και περίπου 28 πρωθυπουργοί. Εκτός από αυτούς βρίσκονται και ένα σημαντικό αριθμό προέδρων, προέδρων διαφορετικών κοινοβουλίων. Επίσης, στην αυτά που έχει αναφέρει μέχρι στιγμής είναι ότι η Τουρκία περνά σε μια καινούργια περίοδο. Πλέον αυτά που ξέραμε, οι ελλείψεις που είχαμε, λέει, για τη δημοκρατία και για την οικονομία, όλα αυτά θα τελειώσουν. Εγώ θα φέρω, λέει, τώρα διαβάζω λέξη αυτά που λέει, εγώ θα φέρω τώρα μεγάλες οικονομικές ανάσες και για τους πολίτες, λέει, και μεγάλες επενδύσεις στην Τουρκία. Αυτό που έχει κάνει αναφορά τώρα, ότι πλέον τα 95 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας πλέον έχουμε ένα καινούργιο σύστημα, το οποίο θα στηρίξει τους πολίτες. Εγώ δεν είμαι πρόεδρος μόνο αυτούς που με ψηφίσαν, είμαι πρόεδρος, λέει ο κύριος Ερντογάν, και τους 81 εκατομμύριους πολίτες της Τουρκίας. Και μάλιστα κάνει μια αναφορά πριν αυτές τις αναφορές που κάνει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βήμα. Να αναφέρω ότι πριν είχε και την επίσκεψή του στο Μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ, μετά και πριν από αυτά βεβαίως πήρε και επίσημα διευκομοσύνητο από την εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, όπου ξέρουμε κάποιες προφορίες για το καινούργιο του Υπουργικό, χωρίς ακόμα να δοθεί στην δημοσιότητα. Αυτό μπορούμε να φέρουμε ότι τα κύρια ονόματα πλέον αναμένεται ότι ο Γαμπρός και ο Υπουργός Ενέργειας θα αναλάβει το χαρτοκυλάκιο της οικονομίας. Ξέρουμε ότι ο κύριος Κιλτερίν, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, που το γνωρίζουμε καλύτερα, ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, φαίνεται ότι είναι ο φαβορής για να αναλάβει την Προεδρία της Εθνοσυνέλευσης, και αναμένουμε να έχουμε και περισσότερα ονόματα, και ενδιαφέρον θα είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών, που ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Ξέρουμε ότι οι σχέσεις με τον Τσαβούτσοκλου και τον πρόεδρο Ερντογάν δεν ήταν οι καλύτερες. Έχει και φήμες και χρόνια τώρα που ακούνται έντονα ότι δεν θα διορίσει τον κύριο Τσαβούτσοκλου στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. Όλα θα τα δούμε περίπου ώρα 11 απόψε. Έχει μια συγκέντρωση τώρα περίπου 10.000 πολίτες που συμμετέχουν στους γιορτασμούς του κυρίου Ερντογάν. Απόψε έχει επίσημο δείπνο προς όλους τους ξένους ηγέτες. Μάρια, τα νεότερα θα τα έχουμε αύριο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να δούμε την ατζέντα του Τούρκου Προέδρου όσον αφορά την παράνομη επίσκεψή του στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Παράνομη, Κωνσταντίνε, η επίσκεψή του κύριο Ερντογάν ξεκινά με μια μεγάλη παρανομία, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πλέον αύριο ξέρουμε ότι θα βρίσκεται εδώ παράνομα ο Τούρκος Πρόεδρος, όπου θα εγκαινιάσει τη νέα μηγιά, έναν τεράστιο ντέμενο, το οποίο έχει εργοδοτηθεί και με Τούρκους πολίτες, οι οποίες έχουν δώσει αρκετό χρήμα να γεννεί αυτή η δουλειά. Είναι ένα τεράστιο, έχουμε δει κάποιες εικόνες από αυτόν τον ντέμενο. Ξέρουμε ότι θα έχει συνάντηση με τον κατοχικό ηγέτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτη γραμμή πίστα εκεί στους γιορτασμούς του κ. Ερντογάν. Ξέρουμε ότι αύριο θα έχει συνάντηση και στα κατεχόμενα με την ψευτοκυβέρνηση, και ενδεχομένως θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις γύρω Μάλιστα. από το Κυπριακό. Και μετά από αυτό θα κάνει και αυτός επίσκεψη προς τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετέχει
στις εργασίες αρχηγών κρατών του ΝΑΤΟ. Κάτι το και εκεί αναμένεται και η συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όντως αυτό είναι. Αν δεν έχει κλειδώσει. Δεν έχει κλειδώσει μια τέτοια συνάντηση. Δεν έχει κλειδώσει η συνάντηση. Όμως και οι πιέσεις μας από την Ελλάδα, όμως και οι πιέσεις από το ξένο οίκος λένε ότι όντως υπάρχει μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα εκεί. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα, είναι οι δύο στρατιώτες, οι λεβέντες μας που κρατούνται αυτή τη στιγμή μέσα στις πυρακές. Μάλιστα. Πάρα πολλά λοιπόν, Μαρία. Το ΝΑΤΟ έχει ήδη βγάλει μια ανακοίνωση πριν μερικές μήνες λέγοντας στην Τουρκία να φύγει ελεύθερο στους δύο στρατιώτες. Αναμένουμε να δούμε τι εξελίξεις. Λοιπόν, Μαρία, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να περάσουμε και στο κεφάλαιο της Βρετανίας. Η μία παρέτηση μετά από την άλλη είναι τρεις μέχρι στιγμής. Ο Υπουργός Brexit, ο Υφυπουργός, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και βρίσκεται και σε εξέλιξη. Ραγδαίες εξελίξεις, Κωνσταντίνε, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάλι, βλέποντας ότι η κυρία Θερέζα Μέη βρίσκεται εντός της Βουλής των Κοινοτήτων, έχει πάει εκεί για να συζητήσει και τη συμφωνία που έκανε προχτές το Τσέκες, ειδικά για το Brexit. Πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστια διαφωνία με αυτή τη συμφωνία. Ανακοινώθηκαν καινούργια ονόματα? Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο Υπουργός του Brexit. Ξέρουμε ότι παραιτήθηκε ο David Davis, ο υπουργός του Brexit, ο υφυπουργός του. Ξέρουμε ότι παραιτήθηκε ο Boris Johnson, που είναι το σκληρό χαρτί. Ο Boris Johnson ήταν ένας από τους κύριους εναντίον υπέρ του Brexit για την αποχώρηση της Αγγλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι που πίσω από τον κύριο Johnson υπάρχουν έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό βουλευτών. Είναι κοινοβουλευτικό το σύστημα. Απόψε συνεδριάζει η Επιτροπή 1922. Μαρία. Όπου συνεδριάζουν όλοι οι συντηρητικοί και οι πληροφορικοί. Μαρία, επέτρεψε μου. Αληθεύει ότι και ο πρόεδρος των εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ζήτησε μέσα από το κοινοβούλιο την παρέτηση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού? Βεβαίως, ζήτησε ότι ο κ. Τσόπι με την ομιλία που έκανε, απαντώντας στη σχετική συμφωνία που έφτασε σήμερα η Πρωθυπουργός, η κ. Τερέζα Μέη, στη Βουλή των Κοινοτήτων για να την ανακοινώσει. Πλέον έντονες είναι οι φωνές, ξέρουμε και από τον κ. Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος έχει ζητήσει ανοιχτά την παρέτηση της κυρίας Μέη. Όμως αυτό που ξέρουμε είναι ότι ενδεχομένως η κυρία Μέη θα έχει ψήφων εμπιστοσύνη, κάτι το οποίο από τους συντηρητικούς. Αυτό ήταν αυτό που έδιωξε τη Μάργαρετ Θάτσερ, αν πάμε λίγο πίσω στην ιστορία, πριν πάρα πολλά χρόνια η σιδερήνη γυναίκα, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα να αναλάβει τον πρωθυπουργικό φόκο της Μεγάλης Βρετανίας, μια ισχυρή δυναμικότητα. Πλέον οι ίδιοι βουλευτές της εγυρίσαν εναντίον της και διώξανε την κυρία Θάτσερ. Συνεδριάζει απόψε αυτή η σημαντική επιτροπή για τους συντηρητικούς και ξέρουμε ότι ο κύριος Τζόνσον, και κλείνοντας για τον κύριο Τζόνσον, φαίνεται ότι η παρέτηση του, και εδώ υπάρχει ένα θέμα, βλέποντας και τα... Μάλιστα, Μαρία, λοιπόν, άρα... Η παρέτηση του ανακοινώθηκε από το γραφείο της κυρίας Μέη και όχι από τον κύριο Τζόνσον. Ο κύριος Τζόνσον... Λοιπόν, Μαρία, άρα θα είμαστε σε αναμονή αν υπάρχει οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη. Δεν υπάρχει επιστολή παρέτηση. Αυτό μπορούμε να μάλιστα θα συνδεθούμε και πάλι κοντά σου. Σε ευχαριστούμε, Μάριε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε και πάλι σε πολύ λίγο στον τομέα, στις κατηγορίες Τουρκίας και Βρετανίας. Θα είναι μαζί μας η διεθνολόγος κ. Ιωάννα Συγκρασίτη. Επιστρέφουμε στον τομέα της παιδείας τώρα, όπου οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕ, κυρίες και κύριοι, ζήτησαν σε κοινή συνεδρίασή τους από τον Υπουργό να αποσύρει τα μέτρα και να αρχίσει διάλογο από μηδενική βάση. Ακόμη ανέφεραν ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο και αυτό με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, πως με ανακοίνωση του νωρίτερα ο Γενικός Ελεκτής Οδυσσίας Μιχαηλίδης χαιρετίζει την εξαγγελθήσα πρόθεση του Υπουργού για λήψη μέτρων στο θέμα του εξορθολογισμού του χρόνου εργασίας των εκπαιδευτικών. Αν δεν αρχίσει διάλογος επί όλων των ζητημάτων τα οποία αφορούν θέματα εξορθολογισμού, τον Σεπτέμβριο τα σχολεία δεν θα ανοίξουν, αποφάσισαν ομόφωνα εκπαιδευτικές οργανώσεις, ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, τονίζοντας πως την ευθύνη θα την φέρει ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις καλούν τον Υπουργό Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να συζητήσουν χωρίς ηλυμένες αποφάσεις, διαφορετικά τον καλούν να υποβάλει την παρέτησή του.
Σε δηλώσεις εκ μέρους των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΟΕΛ, Μικριάνος Σοκράτους, ανέφερε πως η σημερινή συνεδρία είναι ιστορική, καθώς για πρώτη φορά συνέρχονται μαζί τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια και αυτό ακριβώς καταδεικνύει την κρισιμότητα των στιγμών. Κάτι που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να ανοίξουν το Σεπτέμβρη με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το υπογραμμίσουμε. Και επίσης καλούμε τον Υπουργό να αποσύρει τα συγκεκριμένα μέτρα. Τον καλούμε να πάμε σε διάλογο. Άλλωστε αυτός ήταν ο στόχος μας ευθύς εξ αρχής. Μόνο ο διάλογος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα. Τον καλούμε λοιπόν να πάμε σε διάλογο από μηδενική όμως βάση. Ο Υπουργός Παιδείας απίθυνε εκ νέου πρόσκληση για διάλογο από το δελτίο ειδήσεων του Capital, εξηγώντας πως στόχος δεν είναι να εξοικονομηθούν χρήματα για τα ταμεία του κράτους, αλλά να δοθούν σε άλλες δράσεις, όπως είναι η βία και η παραβατικότητα. Να εξοικονομήσουμε χρήματα από κάποιες δράσεις που θεωρούμε ότι γίνεται κάποια κατάχρηση ή υπερβολή ή σπατάλη, και να τις δώσουμε σε άλλες δράσεις που νιώθουμε ότι νοσεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως για παράδειγμα είναι η βία και η παραβατικότητα, τα προγράμματα αλφαβητισμού, η ειδική εκπαίδευση παιδιά με αναπηρίες, η χρήση και η πρόληψη ουσιών, η πρόληψη στη χρήση ουσιών, και όλα αυτά τα οποία λέγονται ότι θα καταργηθεί ο υπεύθυνος τμήματος, ότι δεν θα έχουν χρόνο οι εκπαιδευτικοί, δεν είναι αλήθεια. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιό μας στη Λευκωσία. Είναι μαζί μας η διεθνολόγος κυρία Ιωάννα Συγκρασίτη για να συζητήσουμε αλλά και να αναλύσουμε τα θέματα Τουρκίας και Βρετανίας με τις νεότερες εξελίξεις. Κυρία Συγκρασίτη, καλησπέρα σας. Κυρία Συγκρασίτη, μας ακούτε? Καλησπέρα, κύριε Αθανασίου. Λοιπόν, υπάρχει μια επιστροφή, θα το διορθώσουμε σε πολύ λίγο. Κυρία Συγκρασίτη, θα αρχίσουμε από την Βρετανία. Βλέπουμε ότι μια παρέτηση μετά από την άλλη και όλα αυτά με φόντο το Brexit αλλά και την συμφωνία που έχει επιτευχθεί πριν λίγες μέρες όσο αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο. Τι αναμένετε να δούμε στην πορεία? Αθανασίου, σε εσάς και... Μ' ακούτε? Κυρία Συγκρασίτη, σας ακούμε, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Για το θέμα των παρετήσεων του Υπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και του Υπουργού Υπεύθυνου για θέματα Brexit. Μιλάμε για δύο πολιτικούς... Μ' ακούτε καλά? Κυρία Συγκρασίτη, εμείς σας ακούμε, υπάρχει μία καθυστέρηση στον ήχο. Εάν μπορείτε εσείς να συνεχίσετε, εμείς απλά ακούμε μια χαρά. Ακούω και εγώ την φωνή μου πολύ δυνατά με το πρόβλημα. Καθυστέρηση. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι. Πρόκειται για δύο πολιτικούς οι οποίοι τάχθηκαν με στεναρότητα υπέρ του σκληρού Brexit, για δύο πολιτικούς που στην ιστορία τους τάχθηκαν διαχρονικά στην έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον κύριο Τζόνσον τον θυμόμαστε από την περίοδο που ήταν ακόμη δήμαρχος του Λονδίνου, ότι κρατούσε αυτή την ευρωσκεπτικιστική στάση στους κύκλους του συντηρητικού κόμματος της χώρας του. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ξαφνιάζει. Και κύριε Αθανασίου, σε άλλα κράτη, όταν υπάρχουν τόσο σημαντικά θέματα, διαφωνίες σε τόσο σημαντικά θέματα, υπάρχουν και παρετήσεις. Το διακύβευμα τώρα είναι τι γίνεται με την Βρετανίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μέη. Αν τελικά συγκεντρωθούν οι 48 υπογραφές βουλευτών του κόμματός της και οδηγηθεί σε παρέτηση, αν ο νέος πρωθυπουργός οδηγήσει τη χώρα σε ένα πιο χαλαρό Brexit,
ή τελικά θα ακολουθήσει την πορεία της κυρίας Μέη. Το σίγουρο είναι ότι... μια περίοδο πολύ κρίσιμη για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσα μέτωπα που έχει ανοιχτά. Κυρία Σιγκασίδη, το σίγουρο είναι ότι βρίσκεται σε κρίση η Βρετανική κυβέρνηση. Άρα ενδέχεται δηλαδή να δούμε και να την παρέτηση της Βρετανίδας Πρωθυπουργού. Να υπάρχει να μια τέτοια εξέλιξη. Να την οδηγήσουν σε παρέτηση αφότου συγκεντρωθούν οι 48 υπογραφές που απαιτούνται από βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος από το οποίο και προέρχεται. Εσείς αναμένετε ότι θα υπάρξουν και άλλες παρετήσεις? Αυτό θα το δούμε. Είναι ένα κόμμα η συντηρητική στο οποίο υπάρχει έντονο το στοιχείο του ευρωσκεπτικισμού. Υπάρχουν και οι φωνές της αντιπολίτευσης, άρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή κυβέρνησης. Λοιπόν, κυρία Σιγκρασίδη, να περάσουμε τώρα στην Τουρκία και επίσημα συνεχίζει πρόεδρος ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με περισσότερες εξουσίες αυτή την φορά. Θα υπάρχει μια μαραθώνια σύσκεψη, είναι η ομιλία του εξέλιξη. Στη συνέχεια θα δούμε και την ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αύριο είναι η επίσκεψή του στα κατεχόμενα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε μέσα σε όλα αυτά το διάστημα και όλα αυτά που υπόθηκαν και έγιναν στην Τουρκία, να δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις όντως του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ναι. Θα ξεκινήσω χρησιμοποιώντας μια φράση του μεγάλου Ναπολέοντα, ότι ο κίνδυνος μπορεί να γεννηθεί την ώρα της νίκης και ενδεχομένως αυτό να δούμε να συμβαίνει με την Τουρκία. Ο Ερντογάν και επίσημα σουλτάνος, θα έλεγα, με τις εξουσίες που του έχουν παραχωρηθεί από την αναθεώρηση του συντάγματος του 2017, όμως η χώρα του αυτή τη στιγμή είναι τριχοτομημένη. Από τη μία, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα των εκλογών της 24ης Ιουνίου. Από τη μία τα φιλοευρωπαϊκά και φιλελεύθερα παράλια ψήφισαν η Τζε, η Ανατολία Ερντογάν, και η Κούρδη τον Ντεμιρτάς, ο οποίος βρίσκεται και στην φυλακή. Άρα ο Ερντογάν τι θα κάνει? Θα θελήσει να συμφιλιώσει το εσωτερικό της χώρας του? Θα θελήσει να έρθει πλέον πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα συνεχίσει να είναι στο ΝΑΤΟ ή θα ακολουθήσει μία άλλη πορεία? Θα συνεχίσει τις εντάσεις με τους γειτονές του, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αρμενία, την Συρία? Κυρία Σιγκασίδη, ο ίδιος μίλησε πριν λίγο καιρό ότι αυτός που πιστεύει, που έχει τις ρίζες του στην Κωνσταντινούπολη του 1453, όπου ήταν και το έτος της άλωσης της πόλης, έχει ως στόχο το 2023, όπου είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση του τουρκικού κράτους, και λέει ότι θα μεγαλώσει το έθνος. Όμως πώς θα το μεγαλώσει δεν έχει εξηγήσει. Λοιπόν, μιλάει αύριο... κατά καιρούς για... Συγχωρείτε. Παρακαλώ, αύριο αναμένεται στα κατεχόμενα. Λοιπόν, εκεί θα στείλει, αναμένουμε ότι θα στείλει κάποιο μήνυμα όσο αφορά την επανέναρξη των συνομιλιών, σίγουρα με τις δικές του προϋποθέσεις και με τις δικές του εκδοχές. Από εκεί πέρα, σε όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν, τα ανοιχτά μέτωπα, το Κυπριακό, κατά τη γνώμη σας, πού βρίσκεται? Είναι κάτι τον οποίο το απασχολεί ή για ακόμη μια φορά θα δούμε την προσπάθεια και θέσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως προς την επανέναρξη των συνομιλιών? Θέσατε πολλά ζητήματα, κύριε Αθανασίου. Αύριο έχουμε την επίσκεψη στα κατεχόμενα, όπου έχουμε πλέον έτσι και την επισημοποίηση της προσπάθειας ισλαμιμοποίησης των κατεχομένων με τα εγγένεια του μεγάλου τζαμιού. Οι προθέσεις της Τουρκίας νομίζω τις έχει δείξει ο κύριος Τσαβούσογλου στο πρόσφατο ταξίδι του στα κατεχόμενα, ο οποίος μίλησε ή για συνομοσπονδία ή για δύο κράτη. Πάντως μίλησε για αλλαγή σελίδας. Αυτό όμως που πάντα λέω, και αυτό φαίνεται μέσα από όλη την τουρκική πορεία σε σχέση με το Κυπριακό, είναι ότι η Τουρκία θέλει μια λύση αλλά τούρκα που να εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Αυτό
τους δυσκολεύει λίγο μέσα από την λύση των δύο κρατών, αφού δεν θα ελέγχει ολόκληρο το νησί. Ενώ μέσω μιας χαλαρής συνομοσπονδίας θα μπορεί να έχει τον έλεγχο ολόκληρου του νησιού και λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό το κρίσιμο, κύριε Αθανασίου, είναι ότι όλα αυτά συμπίπτουν με το θέμα της UNFICIP, που υπάρχει μια προσπάθεια να αλλάξει ο χαρακτήρας της ειρηνευτικής δύναμης για οικονομικούς κυρίως λόγους. Όμως η παρουσία της UNFICIP βασίζεται στο ψήφισμα 186 του 64, που μιλάει για την Κυπριακή Δημοκρατία. Μια αλλαγή στο καθεστώς της UNFICIP ενδεχομένως να μας φέρει μπροστά σε ένα καινούριο λεκτικό που να αναφέρεται και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ή σε ακόμη κάτι χειρότερο. Και βεβαίως όλα αυτά είναι σε σχέση με το κυπριακό, είναι και σε σχέση με το ότι είναι διατεθειμένοι να πράξουν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα κάνουν τα στραβά μάτια στα καπρίτσια του κύριου Ερντογάν ή όχι? Μάλιστα, λοιπόν, κυρία Συγκρασίτη, αναμένεται λοιπόν σημαντική η επίσκεψη για το αν θα δούμε, εάν θα υποθεί και αν θα υπάρξει οποιαδήποτε προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλών από πλευράς Τουρκίας, αλλά πάντοτε δεν πάβει να είναι μια παράνομη επίσκεψη στο κατοχικό τμήμα της Κύπρου. Κυρία Συγκρασίτη, θα μείνει πάλι σε επίπεδο ρητορικής. Αναμένουμε να ακούσουμε το τι θα αρθρώσει ο κύριος Ερντογάν αύριο, αλλά θα δούμε τι θα κάνει στην πράξη πλέον. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Σε ένα ιδιαίτερο και σοβαρό θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς αυξάνεται ραγδαία το φαινόμενο του bullying. Συνεχώς βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ιδιοσιογραφικές ιστοσελίδες, ακόμη και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, για δυσάρεστα γεγονότα με φόντο τον σχολικό εκφοβισμό. Ως τηλεόραση Κάβιλα, αναφέρουμε ότι τηρώντας την υπεύθυνη στάση και σεβόμενη τις νομοθεσίες της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, δεν θα μεταδώσουμε τέτοιου είδους ρεπορτάζ και αναφερόμαστε στο περιστατικό που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Είναι μαζί μας όμως για να συζητήσουμε για τον σχολικό εκφοβισμό η παιδοψυχολόγος Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου. Κυρία Θεοδοσίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ένα φαινόμενο που αυξάνεται ραγδαία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, κυρία Θεοδοσίου. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες, οι επιπτώσεις. Αλλά αρχικά, ας πούμε, τι είναι αυτός ο σχολικός εκφοβισμός? Μάλιστα. Για να πούμε ότι υπάρχει σχολικός εκφοβισμός, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, όπως έκδηλη επιθυμία από το θήτη να προκαλέσει σε ένα υποψήφιο θύμα σωματικό ή ψυχολογικό πόνο, η άσκηση της βίας που θα ασκήσει να γίνεται κατά επανάληψη και συχνά, και να υπάρχει ασυμμετρία δυνάμεων, δηλαδή ο θήτης να είναι εύσωμος και να ασκεί δύναμη γενικότερα, να έχει σωματική δύναμη και να την ασκεί εναντίον του θύματος, καθώς και το τελευταίο, το θύμα να έχει υποστεί αρνητικές επιπτώσεις από αυτή την διένεξη που θα υπάρχει μεταξύ τους. Λοιπόν. Άρα, στην ουσία, μιλούμε για να μπορέσουμε να χαρακτηρίσουμε σχολικό εκφοβισμό, θα πρέπει να συνυπάρχουν αυτοί οι τέσσερις λόγοι. Γιατί πολύ συχνά βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μιλάνε για σχολικό εκφοβισμό, χωρίς να σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Κυρία Θεοδοσίου, πώς το καταλαβαίνουμε οι γονείς, πώς το καταλαβαίνουν αυτό, οι φίλοι, οι συμμαθητές, από εκεί και πέρα δηλαδή, και πώς μπορεί κάποιος να δράσει, να βοηθήσει? Ναι. Καταρχήν θα δούμε ότι τα παιδιά που είναι, ας το πούμε, υποψήφια θύματα, είναι παιδάκια τα οποία είναι πιο εσωστρεφή και μοναχικά. Γενικότερα δεν έχουν καλές κοινωνικές δεξιότητες, έχουν υπερβολικές αναστολές, είναι ενοχικά. Και γενικότερα είναι πιο παθητικά και άτολμα. Οπότε όταν βλέπουμε ότι τα παιδιά μας έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, δεν περιμένουμε να γίνουν θύματα σχολικού εκφοβισμού και μετά να δράσουμε. Προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε προτού γίνει κάτι τέτοιο. Ένα ακόμη περιστατικό που παρατηρείται στα υποψήφια θύματα
είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν φίλους. Δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να κοινωνικοποιηθούν και να έχουν φιλικές σχέσεις με άλλα παιδιά. Γι' αυτό και είναι εύκολα θύματα, καθότι τα προσεγγίζουν ευκολότερα αφού είναι μόνα τους, κάθονται μοναχικά κάπου και δεν έχουν κάποιον να τους κάνει παρέα. Τα προσεγγίζουν πιο εύκολα οι υποψήφιοι θύτες και, και προβαίνουν σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις, είτε με χαρακτηρισμούς ψυχολογικούς, είτε με σωματικά χτυπήματα, είτε με εκφοβισμούς διάφορους και χαρακτηρισμούς προς το άτομο τους. Μάλιστα. Άρα το μυστικό, η συνταγή, κυρία Θεοδωσία, είναι ότι πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτά τα άτομα. Φυσικά. Μάλιστα. Όταν παρατηρήσουμε ότι το παιδί μας έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και πριν τα πιο πολλά περιστατικά γίνονται συνήθως είτε στην πρώτη δημοτικού που τα παιδάκια πάνε και είναι η πρώτη τους φορά που μπαίνουν σε ένα μεγάλο σχολείο, είτε στην πρώτη γυμνασίου που έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά σχολικού εκφοβισμού, γιατί ακριβώς είναι έφηβοι πια και προβαίνουν ευκολότερα σε τέτοιες πράξεις. Και λιγότερο στο λύκειο, συνήθως τα παιδιά που δέχονται σχολικό εκφοβισμό στο γυμνάσιο και δεν τα παίρνουμε είδηση, συνήθως μπορεί αυτό να ακολουθήσει και τα χρόνια του λυκείου. Άρα, πριν το παιδί μας πάει στο σχολείο, όταν δούμε ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Μάλιστα. Προτού πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης των παιδιών και του προπονητή τους που εγκλωβίστηκαν σε σπηγιά στην Ταϊλάνδη πριν από 2 εβδομάδες. Κατά την σημερινή επιχείρηση διασώθηκαν ακόμη 4 παιδιά, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εντελεχείς ελέγχους. Η πολυώρη επιχείρηση διακόπηκε και θα επαναρχίσει αύριο με το πρώτο φως της ημέρας. Συνολικά 8 από τα 12 παιδιά μέλη ποδοσφαιρικής ομάδας που βρέθηκαν εγκλωβισμένα μαζί με τον προπονητή τους σε σύμπλεγμα σπηλαίων της Ταϊλάνδης έχουν διασωθεί από τους δίτες που επιχειρούν για δεύτερη ημέρα. Όλα τα παιδιά που βγαίνουν από τη σπηλιά μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο Τσάνγκ Ράι έχει κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την περίθαλψη των εγκλωβισμένων. Τα μικρά παιδιά και ο προπονητής τους ζουν όλες αυτές τις ημέρες από τις προμήθειες που τους μεταφέρουν οι δίτες. Τις τελευταίες ώρες οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν με σφοδρές βροχοπτώσεις, κάτι που έκανε τις αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες πριν πλημμυρίσει ακόμα περισσότερο η σπηλιά στην οποία βρίσκονται. Τουλάχιστον κυρίες και κύριοι, 100 νεκρούς θρηνεί η Ιαπωνία από τις καταρακτώδεις βροχές και τις κατολιστήσεις που έπληξαν την πόλη Κουμάνου τις τελευταίες ημέρες. 100 νεκρών από τις κατολιστήσεις και τις πλημμύρες στην Ιαπωνία. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται και εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί. Οι χωρίς προηγούμενο κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις ανάγκασαν τις αρχές να εκδώσουν εντολές εκένωσης περιοχών που αφορούν 2 εκατομμύρια πολίτες. Δεκάδες χιλιάδες διασώστες επιχειρούν στις πληγήσεις περιοχές για απεγκλωβισμούς και εντοπισμό των αγνοωμένων. Για μάχη των σωστικών συνεργείων ενάντια στον χρόνο, έκανε λόγο ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε. Τα περισσότερα θύματα εντοπίζονται στην περιοχή της Χιροσίμα. Σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Ιαπωνίας, μέσα σε λίγα 24 ώρα, έπεσε 3 φορές περισσότερο νερό από ό,τι θεωρείται φυσιολογικό για τον Ιούλιο. Για την αθλητική ενημέρωση είναι μαζί μας ο Πόλης Χαραλάμπους. Πολύ καλησπέρα και σας ακούμε. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ξεκινάμε με τον ΑΠΟΕΛ που βρίσκεται από το απόγευμα στη Λιθουανία. Μεθαύριο παίζει με την Σουντούβα για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δεν πήγε ο Ζαχίτ λόγω βαστεντερίδας, ούτε και ο Αλεξάνδρου. Ο Νεκτάρη δηλαδή τον έκοψε ο Μπρούνο Μπαλταζάρ. Δεν είναι εκτός πλάνων, απλώς δεν τον πήρε σε αυτό το ταξίδι. Στην Ομόνια που είναι σε εξέλιξη τώρα η πρώτη επίσημη προπόνηση χωρίς την παρουσία του κόσμου, στο ανακαινισμένο Ηλίας Πούλος, έχουν προκύψει
ανακοινώσεις και χθες το βράδυ αλλά και σήμερα. Σήμερα ανακοινώθηκε ο 28χρονος αριστερός μπάκο Ισπανός ο Ίσμα Λόπες. Έπαιξε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στην Sporting Gijón. Και χθες ανακοινώθηκε ο 31 ετών επιτελικός χαφ ο Αλπίν Ουρουγουανός με πέρασμα και από την Ισπανία αλλά και από την Ρουμανία. Έπαιξε και στους ομίλους του Europa League. Μάλιστα, ο προπονητής της Ομόνιας, ο Χουάν Κάρλος Ολίβα, έκανε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης εκεί στο Ηλιακούλος και είπε ότι εντός της εβδομάδας θα υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και η προπόνηση του Αντώνης Παπαδόπουλος της Ανόρθωσης, όπου πήγε και κόσμος, επειδή θα είναι κλειστές οι κερκίδες την Πέμπτη που παίζουμε την Αλβανική Λάτσι. Άμιξε η διοίκηση τις πύλες του γηπέδου για να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ενθαρρύνει, να στηρίξει τους παίκτες τρεις μέρες πριν από το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τέλος στον Απόλλωνα, να αναφέρουμε ότι θεωρείται κλειστή η μεταγραφή του 26χρονου βραζιλιάνου ακραίου επιθετικού William De Amorim. Θα έρθει δανεικός από τη Στεάου. Απλώς να πούμε ότι και πέρσι ο Απόλλωνας είχε πάρει δανεικό εξτρέμα από τη Στεάου, τον Αντώνιο Γιάκολης. Ενώ από ό,τι μαθαίνουμε θα πάρουν και αριστερό μπακ από τη Ρουμανία. Βγήκαν κάποια ονόματα ότι είναι υποψήφια, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Επίσης, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση επιτελικού χαφ ο Απόλλωνας, ο οποίος αύριο το πρωί, 6 και 25, αναχωρεί επίσης για Λιθουανία την Πέμπτη με την Στουμπρατ για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Θα θυμίσουμε στους ακροατές, στους τηλεθεατές, ότι αύριο και μεθαύριο θα γίνουν οι ημιτελικοί του Μουντιάλ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, να δούμε τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας το δίκτυο Fiber από τη ΣΥΤΑ. Fiber για την Κύπρο. Το μοναδικό παγκύπριο δίκτυο οπτικών ινών. Με ταχύτητες μέχρι 1 gigabit. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά. Φτάσε μακριά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 22 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 18 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανοίξει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια, καθώς και στα υψηλότερα ορεινά. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Σας ευχαριστούμε που και απόψε επιλέξατε την τηλεόραση του Capital για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.